Πάμε τώρα σε αυτό το θέμα που έχει προκύψει λόγω της ανομβρίας στις ζημιές στην ελαιοκαλλιέργεια, πολλά τα προβλήματα σε πολλές περιοχές της Μεσσηνίας και βέβαια υπάρχουν και περιοχές που λόγω του ότι ποτίζονται οι καλλιέργειες ή ότι πέρασαν έτσι οι βροχές από εκεί είναι σε καλύτερη κατάσταση. Θα τα πούμε όλα αυτά και θα πούμε και το τι πρέπει να προσέχουν και οι παραγωγοί όταν ξεκινήσουν την ελαιοσυγκομιδή με τον Διευθυντή της ΔΑΟΚ Τριφυλίας, τον κύριο Αντώνη Παρασκευόπουλο. Κύριε Παρασκευόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας, καλησπέρα στους ελαιοπαραγωγούς μας. Κύριε Παρασκευόπουλε, να ξεκινήσουμε έτσι τη συζήτησή μας με την εικόνα που έχετε εσείς όσον αφορά στις ζημιές που έχει υποστεί η ελαιοκαλλιέργεια από την ανοβρία. Είναι αλήθεια ότι η περιοχή μας φέτος ανέμενε μια πολύ ψηλή παραγωγή, ήταν μια καλή χρονιά, η ειδημένη παραγωγή και η πρώτη εκτίμησή μας ήταν πολύ ψηλή. Παρ' όλα αυτά όμως, η ανομβρία, οι υψηλές θερμοκρασίες, οι καύσονες, οι επαναλαμβανόμενοι, η έλλειψη βροχοπτώσεων, συνεπώς η ξηρασία, δημιούργησαν πάρα πολλά προβλήματα και τα προβλήματα αυτά δεν αφορούν μόνο την ειδημένη παραγωγή, γιατί έχουμε στον ελαιόκαρπο συρρίκνωση, μαύρισμα του καρπού, χλώρωση στα φύλλα και νέκρωση, χλώρωση και ξύρανση κλάδων, στρεσάρισμα των ελαιοδέντρων, μη εύρος στα δέντρα και επιπλέον αφορά και την ίδια την ευρωστία του φυτικού κεφαλαίου και επιπλέον θα έχουμε και επιπτώσεις στην παραγωγή της επόμενης χρονιάς, διότι δεν είχαμε διαφοροποίηση των οφθαλμών τον Ιούλιο και Ιούλιο μήνα λόγω έλλειψης βροχοπτώσεων, διότι τότε διαφοροποιούνται οι οφθαλμοί. Κατά συνέπεια, από τα στοιχεία και από το αρχείο της υπηρεσίας μας, σας παραθέτω τα παρακάτω. Ναι. Οι βροχοπτώσεις από 1η Μαΐου έως τέλος Οκτωβρίου στην περιοχή την προηγούμενη δεκαετία ήταν περίπου 400 χιλιοστά. Φέτος ήταν μόνο 35 έως 42 χιλιοστά με διακυμάνση. Θα κρατήστε αυτό μόνο που θα σας πω. Το ελαιόδεντρο θέλει για το ίδιο χρονικό διάστημα, για αυτό την περίοδο που ανέφερα από Απρίλιο έως Οκτώβριο, τέλειο Οκτώβριο, 180 με 200 χιλιοστά. Κατά συνέπεια, διαθέσιμα ήταν μόνο το 25% του νερού που χρειάζεται το δέντρο. Με δεδομένο ότι το ελαιόδεντρο θέλει 40 κιλά ανά ημέρα και συνολικά ένα κυβικό το μήνα, καταλαβαίνετε ότι υπήρξε μεγάλη έλλειψη στην εδαφική υγρασία, με αποτέλεσμα να έχει διαμορφωθεί αυτή η κατάσταση, η οποία στους ξηρικούς ελαιώνες κατά βάση, σε ψηλά σημεία, σε ελαιώνες που έχουμε νότια έκθεση, νότιο-ανατολική. Εκεί η πίεση είναι μεγαλύτερη, εκεί έχουμε μεγαλύτερη κεντρημία φυλόπτωσης και έντονα συμπτώματα και όπως καταλαβαίνετε αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα στην μείωση της και της παραγωγής αλλά και προβλήματα στο εισόδημα των ελαιοπαραγωγών. Και αν δεχτούμε ότι πολλοί ελαιοπαραγωγοί ασκούν μονοκαλλιέργεια στην ελιά, καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργηθούν πάρα προβλήματα, γι' αυτό υπάρχουν ανησυχίες, αγωνίες στους παραγωγούς μας και επιπλέον επειδή και οι τιμές είναι σχετικά καλές, καταλαβαίνετε μέσα σε αυτή τη συγκυρία με τη διαμορφωμένη κατάσταση όπως είναι σήμερα, τα πράγματα χρειάζονται ιδιαίτερη προσέγγιση ώστε πραγματικά να είναι δυνατή η εξειδίκευση των ζημιών και η εκτίμηση αλλά και η αποζημίωση των παραγωγών με κάθε τρόπο. Κύριε Παρασκευόπουλε, αν βρέξει τις επόμενες ημέρες υπάρχει περίπτωση να περισωθεί κάτι? Κοιτάξτε, δυστυχώς δεν βλέπουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες βροχοπτώσεις με βάση την παρακολούθηση των μετεωρολογικών δεδομένων.
Εάν βρέξει για κάποιους ελαιώνες, που τα πράγματα δεν είναι πολύ έντονα, θα υπάρξει μια προσαρμοζή και μια αντίδραση. Όμως εκτιμώ ότι ήδη έχει γίνει η ζημιά, δεν είναι αναστρέψιμη σε πολλούς ελαιώνες η κατάσταση. Αν βρέξει θα βοηθήσει πάρα πολύ και το ερώτημα που γεννάται είναι αυτή τη στιγμή να συγκομίσουμε ή να περιμένουμε τις βροχοπτώσεις να αντιδράσει το δέντρο ώστε να πάρουμε μια ποιότητα ελαιολάδου καλύτερη και οργανωδιπτικά να μην έχουμε έτσι την όσφρηση του ξύλου κατά συνέπεια. Είναι ένα ερώτημα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί πολλοί παραγωγοί λένε αρχίζουμε τη συγκομιδή να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε. Ισχύει αυτό? Εσείς τι θα λέγατε στους παραγωγούς? Αυτή είναι η μία διάσταση. Διότι αν συγκομίσουμε τώρα και πραγματικά είναι έντονα τα συμπτώματα, έχουμε έντονη συρρήκνωση, μαύρισμα των καρπών, πρώτον, η περιεκτικότητα θα είναι πάρα πολύ μικρή. Αυτό σίγουρο φαίνεται από τις πρώτες εκθλίψεις. Δεύτερον, οργανωδιπτικά το ελαιόλαδο αυτό θα έχει ένα ελάττωμα που είναι το ξύλο, λόγω της έλλειψης και της συρρήκνωσης και της έλλειψης σάρκας στον καρπό. Το άλλο είναι, εάν ο παραγωγός δεν το συγκομίσει και δεν έχουμε βροχοπτώσεις, πάλι θα δημιουργηθεί θέμα. Εάν όμως έρθουν οι βροχοπτώσεις, θα έχουμε μια σχετικά αναστρέψιμη κατάσταση εν μέρη, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επαναφέρει το δέντρο, την παραγωγή, την απόδοση, στην έκλειψη αυτή που θα ήθελε ο παραγωγός. Σε κάθε περίπτωση η ζημιά που έχει γίνει υπάρχει, η κατάσταση είναι ανησυχητική και μία χρονιά που εμείς εδώ περιμέναμε μια μεγάλη παραγωγή, εκτιμώ ότι αυτό θα το δούμε σαν αποτέλεσμα στο τέλος της ελαιοκομικής περίοδου, βλέποντας την τελική μας παραγωγή και ταυτόχρονα βλέποντας και τυχόν υποβάθμιση της ποιότητας λόγω ελαττωμάτων που πιθανόν να προκύψουν στις ελιές που έχουν αυτά τα προβλήματα οργανωδιπτικά με το πάνελ τεστ. Κύριε Παρασκευόπουλε, επειδή όλο αυτό έχει επιπτώσεις και στο δέντρο, εσείς τι θα συμβουλεύατε στους παραγωγούς? Πρέπει να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη πρακτική για να γίνει συγκομιδή? Τι πρέπει να ξέρουν? Η παραγωγή θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Δεν θα πρέπει να κάνουν βεβαιασμένες ενέργειες. Παρατηρούμε ότι γίνονται μεγάλες κλαδοτομές, κλαδέματα αυτή την εποχή με ξηρασία, με στρεσαρισμένα δέντρα. Θα πρέπει να αποφεύγονται όλα αυτά. Δεύτερον, θα συμβουλεύαμε να έχουν υπομονή, να αναμένουν τις βροχοπτώσεις, ώστε να αντιδράσουν μερικώς τα δέντρα, να διορθωθεί λίγο η κατάσταση, κυρίως τους ελαιώνες, όπου η ζημιά δεν είναι τόσο μεγάλη, και να συνεχίσουμε. Και να σας πω και ένα άλλο δεδομένο της περιοχής. Η χρονιά είναι λαδοχρονιά. Ναι. Στους αρδευόμενους ελαιώνες η περιεκτικότητα και οι αποδόσεις είναι αρκετά καλές, ψηλότερες από πέρσι και πρόπερσι. Και ενώ έχουμε συνθήκες για να έχουμε μια καλή χρονιά, αυτό το γεύονται μόνο οι παραγωγοί που έχουν τη δυνατότητα να αρδεύουν, και αυτό δείχνει και τη στόχευση που πρέπει να έχουμε με την ορθολογική χρήση του νορίου, πρώτον. Δεύτερον, με την μείωση των διαρροών στα αρδευτικά δίχτυα. Και τρίτον, με την παρέμβαση που έτσι σχεδιάζεται και καλώς από τις υπηρεσίες και από τις δομές, ώστε να έχουμε μικρά γεωβελτιωτικά έργα που γρήγορα θα αποδώσουν παρακυμάριες δεξαμενές, ώστε να μας δοθεί δυνατότητα να αυξήσουμε τις αρδευόμενες δράσεις, διότι τότε αυξάνεται η παραγωγή από 50 έως 60%, μειώνεται η παρενιαυτοφορία και έχουμε παραγωγή κάθε χρόνο και έχουμε μία σταθερή παραγωγή που διαμορφώνει ένα εισόδημα βιώσιμο για τον ελαιοκαλλιεργητή της περιοχής. Κύριε Παρασκευόπουλε, υπάρχει μεγάλη ανησυχία από τους παραγωγούς ότι πλέον τα επόμενα χρόνια δεν θα υπάρχει ελαιοκαλλιέργεια αν δεν γίνουν τα αρδευτικά έργα που έτσι κι αλλιώς είναι ένα πάγιο αίτημα χρόνια τώρα. Κοιτάξτε, εδώ χτυπάει το καμπανάκι. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τις προσεγγίσεις μας στα θέματα που αφορούν την άρδευση της ελιάς, αλλά κυρίως τις υποδομές που πρέπει να υποστηρίξουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση
την έλλειψη νερού και προσέξτε, μπορεί να μην είναι το εθνικό υδατικό ισοζύγιο να μην μειωθεί, αλλά τα έντονα φαινόμενα, η μεγάλη ένταση δηλαδή των βροχοπτώσεων εκτός περιόδων κρίσιμων για την ελαιοκαλλιέργεια μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε νερό, αλλά τότε που το θέλουμε δεν το έχουμε. Γι' αυτό και λέω πολλές φορές, εάν αρδεύσουμε τους ελαιώνες τις κρίσιμες περιόδους, ποιες είναι αυτές? Η άνθηση, η καρπόδεση και το στάδιο της γρήγορης ανάπτυξης του καρπού. Και δώσουμε εκεί, στα κρίσιμα αυτά στάδια, το νερό που θέλει το δέντρο, θα μπορέσουμε κάνοντας ελλειμματική άρδευση, όπως περιγράφεται διεθνώς, να εξασφαλίσουμε νερό στα κρίσιμα στάδια και να μην έχουμε πρόβλημα. Ταυτόχρονα, να αξιοποιήσουμε το νερό των βιολογικών καθαρισμών, αλλάζοντας το νομοθετικό πλαίσιο και παρέχοντας τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί το νερό αυτό, το οποίο για την ελαιοκαλλιέργεια μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμο και δεν δημιουργεί και κανένα πρόβλημα. Μπορεί να επικρατεί, κύριε Παρασκευόπουλε, αυτό το θέμα με την ανοβρία και τη ζημιά που έχει υποστεί η ελαιοκαλλιέργεια. Ωστόσο, παραμένει έτσι στο τραπέζι της συζήτησης το ποιοτικό προϊόν που πρέπει να βγάλουμε στο τέλος. Και υπάρχουν συγκεκριμένες συμβουλές γι' αυτό, για τους παραγωγούς, αλλά και για τους ελαιοτριβείς, για όλη την αλυσίδα. Γιατί ένα καλό προϊόν θα έχει και μια καλή τιμή. Είναι ένα θέμα που το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά επειδή τώρα έτσι έχει ξεκινήσει η ελαιοσυγκομιδή, πρέπει να το αναφέρουμε και πάλι, γιατί μπορεί να επικρατεί το θέμα της ανοβρίας, αλλά είναι ένα θέμα κι αυτό. Η τοποθέτησή σας είναι πολύ σημαντική. Εμείς ήδη έχουμε βγάλει στον αέρα τις καλές πρακτικές και οδηγίες για την παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου. Και αυτό το έντυπο το οποίο έχουμε βγάλει είναι έκτομο, είναι διαθέσιμο σε όλους τους ελαιοπαραγωγούς μας. Εκδόθηκε και εκτυπώθηκε με δαπάνες της υπηρεσίας, αφορά τον αγρό, αφορά το ελαιοτριβείο, αφορά τη μεταφορά, αφορά την αποθήκευση, αναφέρεται στους επιμολυντές, θαμός και μόα, μεγάλη υπόθεση, θα την βρούμε μπροστά μας, αναφέρεται στα φυτοφάρμακα και στην σωστή χρήση της, στην ορθολογική, ώστε να μην έχουμε υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο λάδι μας και κυρίως δραστικές ουσίες που δεν είναι εγκεκριμένες, διότι η Μεσσηνία και η χώρα μας παράγει ένα εξαιρετικό ελαιόλαδο, μάλιστα ο νομός μας με το ΚΟΠ ελαιόλαδο Καλαμάτα, με ένα ελαιόλαδο που έχει ισχυρισμό υγείας γιατί είναι πλούσιο σε πολυφενόλες. Και αυτό έχει αποδειχθεί από έρευνα που έχει γίνει από προγράμματα της περιφέρειας. Σας υπενθυμίζω το πρόγραμμα Αριστόη. Επιπλέον, με την πιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής και για τους βιολογικούς ελαιόνες και για το ΠΟΠ ελαιόλαδο και για την ολοκληρωμένη παραγωγή ελαιολάδου, εφαρμόζοντας προγράμματα Integrated Crop Management, δηλαδή ολοκληρωμένης διαχείρισης, μέσα αυτές τις λογικές και με σεβασμό στο περιβάλλον, γιατί θέλει το τελικό προϊόν να ενσωματώνει και μέρημνα για το περιβάλλον, με τις καλές αυτές πρακτικές που έχουμε στο έντυπο που έχουμε εκτυπώσει, αναφέρει, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και τα ιδρύματα ερεύνης της χώρας, θέλουμε να προστατεύσουμε την ποιότητα, την ασφάλεια του προϊόντος και να δώσουμε τη δυνατότητα στο εξαιρετικό αυτό λάδι να μην έχει ελαττώματα και στις αγορές να μην έχει προβλήματα στην προώθησή του και να έχει την τύχη σαν φυσικός χυμός ελιάς που πρέπει να έχει το λάδι και της περιοχής και του νημού και της χώρας. Και κάτι έτσι τελευταίο, γιατί υπάρχει μια ανησυχία στους πληγέντες παραγωγούς, το τι γίνεται με τις διαδικασίες και αν τελικά μπορούν να αποζημιωθούν, γιατί γνωρίζουμε όλοι μας ότι ο κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει αυτή τη ζημιά. Έχετε κάποια πληροφορία αν θα γίνει εξατομίκευση των ζημιών, τι θα γίνει? Θα σας πω τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Καταρχήν, εμείς έχουμε καταγράψει σε συνεργασία με τις οργανώσεις ελαιολογικών φορέων. Και εδώ ανοίγω μία παρένθεση, με μεγάλη χαρά σας αναφέρω ότι στην Τριφυλία πριν 15 χρόνια είχαμε μία ομάδα ή καμία. Και σήμερα έχουμε 15 ομάδες, εκ των οποίων οι 8 είναι οργανώσεις ελαιολογικών φορέων.
Δηλαδή βλέπουμε ότι τα συλλογικά σχήματα αρχίζουν και κερδίζουν την εμπιστοσύνη των παραγωγών, διότι μέσα από αυτά θα βελτιώσουμε την ποιότητα, θα μειώσουμε το κόστος, θα εξασφαλίσουμε καλύτερες τιμές. Όμως, εμείς έχουμε καταγράψει αναδημοτική ενότητα, έχουμε ενημερώσει την περιφερειακή ενότητα και την περιφέρεια. Αυτά τα στοιχεία πλέον συγκομίζεται σε επίπεδο περιφέρειας. Έχουμε συνεργαστεί με τον ΕΛΓΑ. Ήδη ο ΕΛΓΑ είχε έρθει στις δημοτικές ενότητες σχεδόν σε όλες και έχει κάνει μια πρώτη προσέγγιση και μια πρώτη εκτίμηση για τις ζημιές και την εκτίμηση του ποσοστό και αυτά. Από εκεί και πέρα, αφού μαζευτούν τα στοιχεία, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να βρεθούν τρόποι για την αποζημίωση, διότι η ξηρασία σαν ζημιογόνο έτοιμο δεν καλύπτεται. Τώρα, ποια θα είναι αυτή η μορφή, ο ΕΛΓΑ ξέρει, οι υπηρεσίες του Υπουργείου ξέρουν και εμείς μπορούμε να παραθέσουμε τη σκέψη μας και τις προτάσεις μας για να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να αποζημιωθούν οι παραγωγοί. Με την τιμή τι γίνεται έτσι και να κλείσουμε με αυτό, πώς διαμορφώνεται αυτή την περίοδο? Υπάρχει ένα μούδιασμα με τις τιμές. Όλοι περιμένουν να δουν πώς θα ξεκινήσει η περίοδος, όμως το καλό λάδι, το λάδι όταν λέω καλό που είναι και ποιότητα καλή και χωρίς επιμολυντές, κυρίως χωρίς υπολείμματα και χωρίς μος και μόα, πάντοτε στην αγορά θα έχει καλή τιμή. Επομένως, για το ελαιόλαδο αναμένουμε να δοθούν οι τιμές. Σήμερα ακούγονται τιμές διάφορες, γύρω στο 7, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Δεν είναι άσχημες, αν διατηρηθούν και έτσι. Όμως για μια τέτοια ποιότητα ελαιολάδου δεν είναι πολύ ψηλή η τιμή. Οι παραγωγοί δεν εισπράττουν ψηλές τιμές. Οι καταναλωτές πληρώνουν ακριβά το ελαιόλαδο. Αυτό πρέπει να το δούμε, διότι αδικούνται οι παραγωγοί όταν στοχοποιούνται, και το λέω πολύ συχνά, διότι και το κόστος είναι αυξημένο και έλλειψη εργατικών χεριών έχουμε. Κατά συνέπεια χρειάζονται αυτές οι προσεγγίσεις πολύ ψυχραιμία, τεκμηρίωση, επιστημονική. Όλα να γίνονται τεκμηριωμένα με στοιχεία και με ρεαλισμό. Κύριε Παρασκευόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία. Εγώ να σας ευχαριστήσω, να ευχηθούμε η χρονιά να εξελιχθεί καλά, οι τιμές να είναι καλές, οι παραγωγοί μας να ικανοποιηθούν στα αιτήματα που έχουν στο βαθμό αυτό που είναι δυνατόν, διότι πραγματικά χωρίς παραγωγή, χωρίς λάδι, χωρίς προϊόντα από τον πρωτογενή τομέα, δεν υπάρχει καμία ατμομηχανή της περιφερειακής οικονομίας και της εθνικής. Είναι η αγροτική οικονομία. Ο πολλαπλασιαστής στις επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα είναι πολύ ψηλός. Ας αναπτύξουμε την Ύπαιθρο, ας δώσουμε σημασία περισσότερη στον πρωτογενή τομέα. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.